Εμπόριο ναρκωτικών στο κατόφλι του σχολείου. Όχι απλά δόσεις, αλλά ένα ολόκληρο φορτίο με χασίς κρυμμένο σε σχολική τσάντα έπεσε στα χέρια της δίωξης ναρκωτικών έξω από σχολικό συγκρότημα στο Ηράκλειο. Μαζί με την τσάντα και οι δύο διακινητές, ένας 22χρονος και ένας 17χρονος μαθητής. Η σοκαριστική αποκάλυψη μόνο κεραυνός ενεθρία δεν αποτελεί για τη σχολική κοινότητα στην περιοχή και τους περίοικους, που έχουν επανειλημμένα ζητήσει την παρέμβαση της αστυνομίας, αφού ιδίως όταν πέσει το σκοτάδι εξελίσσεται σε στέκη παράνομων συναλλαγών. Είναι θλιβερό για τις μέρες αυτό, για μικρά παιδιά. Δεν είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιούνται συλλήψεις στην ευρύτερη περιοχή και μάλιστα με πρωταγωνιστές ανηλίκους. Ωστόσο, μέχρι πρότινος τα ευρήματα ήταν μικροποσότητες. Το παρατηρούν πολύ έντονα αυτές τις μέρες, γενικότερα αυτή την περίοδο. Κάτι πρέπει να γίνει, κάποιος έλεγχος, κάτι. Το τελευταίο διάστημα η αστυνομική της δίωξης, αξιοποιώντας συγκεκριμένες πλέον πληροφορίες για την εμπλοκή νεαρών ατόμων υπεράνω υποψίας, έστησαν τα δίχτυα τους γύρω από το σχολικό συγκρότημα, εντοπίζοντας τον 22χρονο και το 17χρονο συνεργό του να κάνουν συναλλαγές μία ανάσα από την πόρτα του σχολείου. Το που νεαρά παιδιά παίρνουν γασίσι και καταστρέφουν την ζωή τους, δεν είναι καλό αυτό. Χθες το απόγευμα και όλα έδειχναν ότι οι δύο διακινητές ήταν φορτωμένοι με ναρκωτικά, εγκλωβίστηκαν από τους αστυνομικούς έξω από το σχολείο, οι οποίοι ανοίγοντας το σακίδιο βρήκαν μισό κιλό χασίς. Πρέπει να προσέχουμε και εμείς γονείς λίγο τα παιδάκια μας. Εδώ το βράδυ γίνεται χαμός. Ναι, εδώ γίνεται χαμός και δεν είναι πάρα πολύ καλή κατάσταση που με ναρκωτικά κάτι γίνεται εδώ πέρα. Πολίτες που βλέπουν τους εμπόρους των ναρκωτικών να πολιορκούν ακόμη και τα σχολεία ζητούν ένταση της αστυνόμευσης, αλλά και την ετοιμότητα της σχολικής κοινότητας για να εντοπίζονται και να καταγγέλλονται ύποπτες κινήσεις. Δεν υπάρχει αστυνόμευση όσο πρέπει. Χρειάζεται. Ακόμη και στο σχολείο απ' έξω. Χρειάζεται παντού. Τη σήμερα είναι ώρα παντού. Εννοείται ότι χρειάζεται έλεγχος να υπάρχει. Όταν κυκλοφορεί η αστυνομία, όλοι είναι ήσυχοι. Όταν δεν υπάρχει αστυνομία, αλλά πού να προλάβουν αυτοί. Ο 17χρονος που είχε στο σακίδιό του τα ναρκωτικά μαζί με τον 22χρονο οδηγήθηκαν το μεσημέρι στον εισαγγελέα που άσκησε σε βάρος τους διώξεις σε βαθμό κακουργήματος. Αναζητείται ακόμη ένας 21χρονος που θεωρείται βασικός συνεργός του ανηλίκου και τον είχε μεταφέρει με μοτοσικλέτα έξω από το σχολείο.